Ήταν μια μακρά νύχτα στο Κίεβο. Οργισμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και πέτρες κατά των δυνάμεων καταστολής και πώλησαν οχήματα της αστυνομίας σε μια από τις χειρότερες εκρήξεις βίας που γνώρισε η Ουκρανία μετά την ανεξαρτησία της. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αποκρούσουν την επίθεση με δακρυγόνα, βομβίδες κρότου λάμψης, ακόμη και με εκτοξευτήρες νερού την ώρα που το θερμόμετρο έδειχνε μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές τραυματίστηκαν στα επεισόδια. Αλλά μέσα στο χάος αναδύθηκε μια μικρή ελπίδα εκτόνωσης της κρίσης. Με τον πρόεδρο της χώρας να λέει ναι σε διαπραγματεύσεις, με μια αντιπολίτευση που επιδιώκει πάση θυσία την αποπομπή του. Выключно публічні переговори. По-третє, наші перемовини – це виконання наших вимог. Οι ταραχές άρχισαν τον Νοέμβριο όταν ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς εγκατέλειψε μια πολιτική και οικονομική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εστιάσει σε στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό προκάλεσε την οργή των φιλοευρωπαϊστών που βγήκαν στους δρόμους και έκτοτε έχουν κατασκηνώσει την κεντρική πλατεία ανεξαρτησίας της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ενώ τις τελευταίες μέρες ο Γιανουκόβιτς υπέγραψε νέους νόμους που αποσκοπούν στο να βάλουν στο γύψο τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ρίχνοντας νέο λάδι στη φωτιά. Які зараз відбуваються у Києві, то назвати це мирним протестом вже не можна. Мітингуючі, намагаючись прорвати кордони міліції, застосували і кийки, і сльозогінний газ, і піротехнічні засоби, і у бік правоохоронців полетіли каміння. Воюєте з власним народом. Не повторюйте шлях Чаушеску Каддафі. Цей бородів все одно одне переможе український народ. Ο Λευκός Οίκος επερίπτει την ευθύνη για την κρίση στην κυβέρνηση που απέτυχε, όπως λέει, να αφουγκραστεί τις ανησυχίες και τα οράματα του λαού. Και απειλεί με κυρώσεις αν δεν σταματήσει η βία κατά των διαδηλωτών.